κομίτης Λέοναρντ, ο λαμπρότερος κομίτης της χρονιάς, κάνει την πιο κοντινή του προσέγγιση στη Γη στις 12 και 13 Δεκεμβρίου και είναι ορατός με κιάλα και τηλεσκόπια όπου ο καιρός το επιτρέπει. Επίσημα γνωστός ως Comet C2021A1, ο κομίτης Λέοναρντ ανακαλύφθηκε τον Ιανουάριο από τον αστρονόμο Gregory J. Leonard του υπέρυθρου παρατηρητηρίου Mount Lemmon στην Αριζόνα. Την Κυριακή πέρασε από τη Γη σε απόσταση 34 εκατομμυρίων χιλιόμετρων, αλλά εξακολουθεί να μην είναι ορατός με γυμνό μάτι. Ο κομίτης Λέοναρντ είναι ένας κομίτης που μπορούν να δουν μια φορά στη ζωή τους οι παρατηρητές, καθώς η τροχιά του χρειάζεται περίπου 80.000 χρόνια για να κάνει το γύρο του ήλιου. Την Κυριακή, ο κομίτης Λέοναρντ ήταν ορατός περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου, ακριβώς πάνω από το δυτικό ορίζοντα, σύμφωνα με έναν οδηγό της NASA. Επίσης, είναι ξανά ορατός νωρίς, τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, όταν ο κομίτης βρίσκεται πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα στις 6:37 π.μ., μόλις 12 λεπτά μετά το λυκόφως της Αυγής. Το απόγευμα της Δευτέρας, ο κομίτης Λέοναρντ θα είναι ορατός περίπου 8 μοίρες πάνω από τον δυτικό-νοτιοδυτικό ορίζοντα, περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι περίπου 2 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα προς το τέλος του βραδινού λυκόφωτος στις 5:50 μετά μεσημβρίας, ανατολική ζώνη ώρας, πρόσθεσε η NASA. Αυτή θα πρέπει να είναι μια ακόμα καλή στιγμή για να αναζητήσετε αυτό τον κομίτη, σύμφωνα με τη δήλωση της υπηρεσίας. Το πότε ή ακόμα και το αν ο κομίτης Λέοναρντ θα γίνει ορατός με γυμνό μάτι είναι ακόμα αβέβαιο. Ο κομίτης εξακολουθεί να κινείται εσωτερικά προς τον ήλιο και θα κάνει την πλησιέστερη προσέγγιση στον ήλιο στις 3 Ιανουαρίου 2022. Ανάλογα με τη σκόνη και το αέριο, η μοντελοποιημένη μέγιστη φωτεινότητα αναμένεται να είναι γύρω στις 13 ή 14 Δεκεμβρίου 2021, περίπου 1 με 2 μέρες μετά το πλησιέστερο σημείο στη Γη. Εάν ωστόσο ο κομίτης εκπέμπει πολύ σκόνη, θα μπορούσε να βρεθεί στο πικ της φωτεινότητάς του, λόγω της διασποράς προς τα εμπρός, αργότερα προς τις 14 Δεκεμβρίου.